Λέσχη Αρχιμαγέρων Βορείου Ελλάδος. Μεγάλη τιμή για εμάς να έρθουμε στην Αλεξανδρούπολη. Θα δοκιμάσουμε 300 πίτες που έχουν φάρει όλες οι κυρίες και οι σύλλογοι. Μίλα για τη Βόρεια Ελλάδα και πες μου, έχεις πάει άλλου να φας 350 πίτες? Όχι. Παρότι ήμουνα 6 χρόνια σεφ εδώ πάνω, δεν έχω δοκιμάσει τόσες πολλές. Έχουμε χωριστεί σε 5 ομάδες 2 ατόμων. Σε κάθε ομάδα αναλογιούν 70 πίτες. Θα βγάλουμε τις 3 καλύτερες η κάθε ομάδα. Θα βγουν σύνολο 15 πίτες και μόλις τις μαζέψουμε τις 15 θα τις δοκιμάσουμε όλοι μαζί και τα 10 άτομα και θα βγάλουμε τις 10 καλύτερες. Και σε ρωτάω τώρα, εδώ πέρα από τα τρόπια που υπάρχουν, γιατί υπάρχει και ένα παιδιά, ένα χρηματικό ποσό το οποίο δεν σας αλλάξει τη ζωή, αλλά θα μπορείτε να ανασένετε για λίγο οι 10 νικητές. Οι υπόλοιποι θα κοκορεύεστε στο Instagram που είναι επίσης πολύ ωραίο. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτές εδώ οι πίτες, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα κάτσουν οι άνθρωποι να τις φάνε μέχρι την τάψα από κάτω. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι έχετε το ιερό έργο και λυπάμαι σας το λέω έτσι, να φάτε αυτές τις πίτες μόλις τελειώσουμε. Δεν τις φάμε εμείς, δεν πήγαν τα θύματα, δεν θα παρεστομαχιάσουμε εμείς. Οι μάγειρες θα κάνουν τη δουλειά τους και μετά με χορό και με τραγούδι εννοείται θα μαζευτούμε όλοι μαζί για να τις φάμε. Το σύστημα θα είναι δίκαιο γιατί αν είναι να δώσουμε κάποιο φακελάκι, το δώσουμε τώρα να τελειώνουμε. Εγώ έχω για τη βίση, έχω μαζέψει αρκετά. Μπορώ? Όχι. Δεν μπορώ. Τι, παιδιά, έκανα ότι μπορούσα κρυφά, όπως είδατε. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την τόσο μεγάλη συμμετοχή και πιστέψτε με, δεσμεύομαι από τώρα ότι του χρόνου θα είναι πολλαπλάσια τα βραβεία. Αν γνώριζα ότι είστε τόσες πολλές, θα πίεζα περισσότερο τις επαγγελματίες. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί λόγω των επαγγελματιών είμαστε σήμερα εδώ, του Δημάρχου, της Συνεταιριστικής Τράπεζας και των χορηγών φυσικά που θα δώσουν στις 10 καλύτερες τα βραβεία. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν είναι αυτή, τη λέμε εμείς Μπορμαλούδικοι στο χωριό μας, διότι ο κύριος Πολυχρονίδης άκουσε στην τηλεόραση να επιθέλει φυσιώτικη Μπορμαλούδικη. Τι κάναμε Μπορμαλούδικοι? Ανοίγουμε το φύλλο με ξύδι και με αλεύρι και με νερό και αλάτι και τα λοιπά. Αρχίζουμε να τη γεμίζουμε με τυρί που είναι δολμένο με αυγό και τη λύσουμε λιγάκι, τη βάζουμε στο φούρνο και ξύδι. Είναι πολύ εύκολο. Αλλά είναι νόστιμο. Βούτυρο που λέω. Οι νέες γυναίκες, τα νέα κορίτσια ξέρουν να κάνουν πίτες? Δεν νομίζω, γιατί εγώ έχω εγγονές, κάνουν γλυκά, αλλά για πίτα δεν ενδιαφέρονται. Όχι εδώ στη Γερμανία. Και θέλω ένα σχόλιο λίγο, πώς σας φαίνεται εδώ σήμερα η διοργάνωση? Οργάνωση είναι ωραία, πολύ ωραία, υπέροχη, πολλοί κόσμος, πολλές πίτες. Εύχομαι όλους ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος. Είναι ωραία και εσείς ειδικά που ήρθατε και μας κάνετε την καλωσύνη. Λοιπόν, η καλύτερη πίτα, αντικειμενικά όχι επειδή θα τιμήσω, είναι αυτές που θα τιμήσω εδώ, αντικειμενικά. Λοιπόν, ευτυχώς που δεν αποφασίζω εγώ για το ποια είναι η καλύτερη πίτα, γιατί εγώ θα καθόμουν να τις πάω όλες. Εμένα με νοιάζει ότι εδώ έχω χορτάσει πατρίδα. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει, δεν είναι να χορτάσω φαγητό. Εγώ θέλω να χορταίνω οι αισθήσεις μου και ψάχνω την παραμικρή ευκαιρία να βρω για να έρθω στον Εύρο. Χαίρομαι που αυτό εδώ σηματοδοτείται από την παρουσία 5.000 ανθρώπων και λίγοι. Μαζευτήκαμε τάχα μου για να φάμε, αλλά τελικά δεν είχαμε για να φάμε. Ήρθαμε να βρεθούμε και να είμαστε μαζί και να νιώθουμε περήφανοι για αυτό που είμαστε και για να μας βλέπουν και απ' έξω, χάρη στα παιδιά εδώ και χάρη στα κανάλια τα τοπικά που μας στηρίζουν. Τους ευχαριστούμε όλους και σας Γερμανοπολή και κυρίως τους ανθρώπους που απλά σηκώθηκαν το πρωί, έβαλαν στην κουζίνα ένα ταψί πίτα και ήρθαν εδώ σήμερα για να γνωριστούν πολύ μαζί.